Καλησπέρα από την Καλυθέα. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στην Τύρτους Μπολόνια και τον Γκάς για την Golden League του Τζάμπολ. Η Τύρτους είχε την πρώτη επίδεση. Ο Γκάς έκανε το πρώτο κλέψιμο του αγώνα. Με τον Μίλση να είναι με την μπάλα στα χέρια του και να βλέπει τον Τάσκα. Αυτός αφήνει στο Χαλδαίο. Ξανά στον Τάσκα η μπάλα. Στον Χαλδαίο από τον Διαμαντόπουλο. Το σούτ είναι άστοχο. Ο Χριστόπουλος θέλει να τρέξει στην απέναντι πλευρά. Βλέπει τον Παπαδόπουλο, ξανά Χριστόπουλος σηκώνει από την κορυφή. Γράφει το πρώτο καλάθι του αγώνα 0-2. Οι πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν μπει απίστευτα στη σεζόν με 9-0, προκαλούν τρόμο σε κάθε αντίπαλο μέχρι στιγμής. Κερδίζουν με διαφορές πάνω των 20 πόντων κάθε παιχνίδι τους. Ο Γκάστα απ' την άλλη δεν έχει μπει τόσο καλά στη χρονιά. Είναι στο 1-8, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αγώνα με τόσο μεγάλη διαφορά βαθμολογητή ανάμεσα στις δύο ομάδες που να είναι τόσο κλειστός. Γιατί ο Γκάστα έχει χάσει με ντέρμπι όλα τα παιχνίδια του μετά το πρώτο μάτς της χρονιάς και μάλιστα θεωρείται η σκληρότερη ομάδα της Golden League. Ένα λεπτό έχει κυλήσει την αναμέτρηση, ένα καλάθι έχει μπει αυτό το Χριστόπουλου με το Μίλση να έχει την μπάλα στα χέρια του και να αφήνει σαν Αναστασίνη. Ο Χαλδαίος είναι στη γωνία για τον Γκάστ. Ο Διαμαντόπουλος βλέπει τον Αναστασίνη. Ο Μίλση στα σηκωφή για τρεις. Είναι άστοχος αμυντικό rebound ο Παπαδόπουλος για την Τύρτους Μπολόνια. Με το Βαμίγο να περνάει το κέντρο και να αφήνει στον Χριστόπουλο. Στη ρακέτα η μπάλα πάει στον Καραγιάννη. Γυρνάει ο Καραγιάννης. Καλή άμυνα από τον Διαμαντόπουλο. Αλλά δεν θα καταφέρει να κρατήσει το rebound. Η μπάλα θα πάει στην Τύρτους Μπολόνια. Επαναφορά από την baseline με 14 δευτερόλεπτα για την Τύρτους. Ο Καραγιάννης στην επαναφορά. Ο Τόλιας έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του με το Βαμίγο να σηκώνεται από το πλάι άστοχα. Από τα χέρια του Διαμαντόπουλου σιγουρεύει το rebound ο Μίλσης. Φτάνει στην απέναντι πλευρά. Κόβεται από το Βαμίγο. Κρατούν κατοχή οι παίκτες του Γκάστ. 8-0-7 για την πρώτη περίοδο. Με το Μίλση να έχει την μπάλα στα χέρια. Παναφορά από την baseline. Ο Αναστασίνης θα πάρει την μπάλα. Βλέπει τον Διαμαντόπουλο. Αυτό στην περιφέρεια στον Τάσκα. Σηκώνεται για τρεις. Για δύο λέει ο ρεύμα. Συγχωρείτε. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για το Γκάστ είναι αυτό. 2-2. Χριστόπουλος βλέπει τον Δαμίγο. Αυτό στον Τόλια. Ξανά η μπάλα στο Δαμίγο. Χριστόπουλος από την κορυφή σηκώνεται άστοχα. Μαζεύει ο Καραγιάννης. Επιθετικό rebound. Ο Χριστόπουλος θα γράψει άλλους δύο πόντους. 2-4 για την Τύρτους Μπολόνια. Με τον Μίλση να κατεβάζει. Χαλδαίος. Αναστασίνης πάει στο πλάι, ο Χαλδαίος σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Τόλιας και ο Δαμίγος θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Στο πλάι είναι ο Παπαδόπουλος, κάνει ένα drive, θα βρει τον Τόλια στην κορυφή, αυτό θα σηκωθεί για τρεις άστοχα. Rebound για τον Γκάς με τον Αναστασίνη, θα βρει τον Μίλση, αυτό σηκώνει τον Μίλση από μέση απόσταση, ο Τόλιας στο rebound. Χριστόπουλος στον Παπαδόπουλο. Ψάχνει πάσα στη ρακέτα, δεν έχει καταλάβει ο Διαμαντόπουλος, κλέβει ο Γκάστ, μπροστά είναι ο Χαλδαίος. Στο Διαμαντόπουλο, εύκολο τελείωμα, 4-4, 6-40 για την πρώτη περίοδο. Έχει ρυθμό το παιχνίδι, απλώς οι δύο ομάδες είναι σχετικά άστοχες προς το παρόν. Ο Χριστόπουλος βλέπει τον Καραγιάννη, αυτός δεν τελειώνει καλά, ο Τάσκας μαζεύει και ο Μίλησης είναι μπροστά από την πάσα του Αναστασίνη. Θα μπει στη ρακέτα, κλείνεται από το Βαμίγο. Σηκώνεται, δε σκοράρει, μαζεύω Τόλια σαν με την κορυμπάνη για την Τύρτους Μπολόνια και ο Βαμίγος θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Βλέπει τον Καραγιάννη, καταφέρει να κλέψει ο Διαμαντόπουλος, ο Χαλδαίος θα βγάλει την ομάδα στην επίθεση με τον Μίλση να βρίσκει τον Αναστασίνη. Κινείται στην περιφέρεια ο Αναστασίνης, η πάσα του στον Τάσκα, ο Τάσκας ξανά για 2. 6-4, λίγο πρέπει να προσέξει το πόδι του Τάσκας γιατί έχει βάλει 2 σούτα από τα 6-72. Και 5-35 μένει για την πρώτη περίοδο, ο Παπαδόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του, κάνει ένα όμορφο drive, αμυντικό rebound ο Τάσκας, ο Μίλσης βλέπει το Χαλδαίο στην επίθεση, αυτός προλαβαίνει
Το Ντόλια βάζει καλάφι 8-4. Ο Γκάστ σε λίγο μαζί από το time της Τύρτους. Γυρίσαμε από το time out. Η Τύρτους έχει την μπάλα στα χέρια της. Ο Χριστόπουλος κατεβάζει για την ομάδα του. Βλέπει τον Παπαδόπουλο, αυτός στη γωνία στο Δαμίγο. Ξανά έξω στον Παπαδόπουλο. Δαμίγος. Το σούτ είναι άστοχο, το θετικό ριμπάνο. Καραγιάννης, ο Λεμόναχος. Ρακέτας. 8-6 μειώνει την Τύρτους ακριβώς στο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Και ο Ντάσκας βλέπει τον Αδαμαντίδη που πέρασε τον αγώνα στη ρακέτα. Σηκώνεται άστοχα. Μαζεύει ο ίδιος και παίρνει φάουλ. Πάρα πολύ δυνατός ο Αδαμαντίδης στη ρακέτα. Συγχωρείτε. Ο Μουζουράκης θέλησε να τον βρει από την επαναφορά στην baseline. Έκοψε η Τύρτους, ξανά κατοχή για τον Γκάστ. Η μπάλα στην περιφέρεια στον Τάσκα. Χαλδαίος σηκώνεται για τρεις. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Όχι, επιθετικό rebound ο Αδαμαντίδης. Ξαναβρίσκει τον Μουζουράκη. Ξανά στο Χαλδαίο. Μπαίνει στη ρακέτα, βλέπει τον Αδαμαντίδη. 6 δευτερόλεπτα έχει ο Γκάστ. Ο Αδαμαντίδης θέλει να παίξει. Σηκώνεται. Ω, πολύ ωραίο καλάφι. 16. Έχει χτυπήσει ο Χριστόπουλος, αλλά είναι okay, λέει στο ρεφ. Γυρνώντας ο Αδαμαντίδης να το καλάθι με πλάτη, έπεσε πάνω του, δεν τον είχε δει. Δεν θα μπορούσε να τον δει τέλος. Με την πλάτη. Χριστόπουλος αφήνει στον Παπαδόπουλο, αυτός είναι άστοχος, επιθετικό rebound ο Καραγιάννης. Θέλει να βρει το Δαμίγο, εκείνος έχει ξεχαστεί, όχι, κάνει βήματα. Όχι ο Δαμίγος, ο Πασέρ έκανε τα βήματα, ο Δαμίγος μόλις έπιασε την μπάλα και σφυρίξε. Ο Αναστασίνης βλέπει φάση στο πλάι στο Χαλδαίο, ξανά Αναστασίνης κάνει ένα δύσκολο drive, κόβει ο Τόλιας, κρατάει κατοχή, πέφτει στη βάση. Η επαναφορά στην baseline, ο Μουζουράκης στη γενική για την ομάδα του. Βλέπει τον Αδαμαντίδη, ξανά Μουζουράκης, σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος, Αδαμαντίδη στο επιθετικό rebound, κλείνεται, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Τόλιας. Ο Χριστόπουλος θέλει να τρέξει, στην απέναντι πλευρά είναι ο Καραγιάννης. Ο Παπαδόπουλος θέλει, κάνει βήματα, χαμένη κατοχή για την Τύρτους Μπολόνια, άλλη μία. 3 και 31 για την περίοδο, αλλαγή για τον Γκάστ με το Μίλση να αλλάζει το Χαλδαίο. Ο Μίλσης θα πάρει την μπάλα και θα αφήσει το Μουζουράκη από την επαναφορά. Αναστασίνης, το πλάι είναι ο Κοσένας. Σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Τόλιας. Ο Χριστόπουλος τρέχει στην απέναντι πλευρά. Παίρνει φάουλ, βάζει και καλάθι. Απίστευτη προσπάθεια του Χριστόπουλου. 18-3-0-9 για την περίοδο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάει σήμερα ο Χριστόπουλος του Transition απέναντι σε μια ομάδα με πάρα πολύ καλές επιστροφές όπως είναι ο Γκάστ και πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Μέχρι στιγμής αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεξε, αλλά η Τύρτους έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά από τα επιθετικά rebound που έχει πάρει. Καραγιάννης και Τόλιας έχουν μαζέψει πολλά επιθετικά rebound. Οι ψηλοί του Γκάστ θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν καλύτερα blockout. 10-10. Γιατί απέναντι στην Τύρτους Μπολόνια δεν έχει την πολυτέλεια να δίνει πόντους από δεύτερη ευκαιρία. Όταν ματώνεις για να παίξεις άμυνα, πρέπει να καθαρίζεις τη φάση του πρώτο σου. Ο Χριστόπουλος στην απέναντι πλευρά θα σηκωθεί άστοχα. Άλλο ένα επιθετικό rebound ο Τόλιας, άλλο ένα καλάθι για την Τύρτους Μπολόνια. Με δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound και δύο καλάθια από τον Τόλια, το μάτς θα πάει στο 10-12 με τον Μουζουράκη να περάσει. Να περνάει το κέντρο του γηπέδου και τον Αδαματίδη στην περιφέρεια. Ο Μίλση σηκώνεται για 3. Ξανά μπροστά ο Γκάστ, 13-12. Χριστόπουλος στον Παπαδόπουλο, ξανά Χριστόπουλος απέναντι. Την μπάλα εκεί ήταν ο Μπούρμπος, στη ρακέτα είναι ο Καραγιάννης. Δεν σκοράρει, αμυντικό rebound για τον Γκάστ με το 21. Ο Μουζουράκης κορνάει το κέντρο για τον Γκάστ.
Βλέπει πάσα στο πλάι. Αδαμαντίδης γυρνάει, δύσκολη προσπάθεια, καλάφι από τον Αδαμαντίδη. 15-12, 1-40 ακόμα, με τον Χριστόπουλο να βρίσκει τον Παπαδόπουλο. Για 3 ο Παπαδόπουλος, 15-15. Ο Μουζουράκης κατεβάζει, 1,5 λεπτό για την περίοδο, ο Αδαμαντίδης. Κοσένα σηκώνεται το τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο, τρίτο συνεχόμενο για τις δύο ομάδες. 18-15, πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο. Κυλάει πολύ ωραία το παιχνίδι, γρήγορος ρυθμός. Δύο πολύ καλές ομάδες. Καραγιάννη σηκώνεται, απαντά. 18-17, τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Με το Κοσένα να αφήνει στο Μουζουράκι. Σένας, ξανά στον Αδαμαντίδη, σηκώνεται για δύο, άστοχα. Η μπάλα στην τρίτη Μπολόνια. Θα κάνει τρεις αλλαγές. Σαράντου, Αθηναίος και Φωτόπουλος μπαίνουν στον αγώνα για την Τύρτους. 34 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Παπαδόπουλος θα κατεβάσει τώρα. Ψάχνει πάσα απέναντι στον Μπούρμπο, αυτός θα πατήσει για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μουζουράκης το αμυντικό. Μία επίθεση για το τέλος της περίοδου, όλος ο χρόνος στα χέρια του Βάστη, είναι ο Μουζουράκης, αφήνει στον Αδαμαντίδη. Αυτός ξανά στον Μουζουράκη. 6 δευτερόλεπτα έχει ο Βάστ, αλλά θα πάρει φάουλ και θα τα έχει με επαναφορά από το πλάι. Ο Μουζουράκης γυρνάει στο Μίλση. Ο Μίλσης κάνει ένα δύσκολο drive. Δεν μπαίνει μπάλα. Επιθετικό ριμπάντο. Αδαμαντίδης προλαβαίνει το χρόνο και γράφει στην εκνοή του δεκαλέπτου το 20-19. Σε λίγο μαζί. Συγγνώμη, το 20-17. Γυρίσαμε στην καρυφαία. Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Γάστ έχει προβάδισμα 3 πόντων από την πρώτη περίοδο. Ο Μουζουράκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Μίλσης θα βρει το 21, Μουζουράκης, όμορφη κίνηση, το φλότερ δεν θα μπει. Ο Παπαδόπουλος θα μαζέψει και θα περάσει το κύριο για την Πολόνια. Ο Αθηναίος είναι στο πλάι, Παπαδόπουλος, Φωτόπουλος, πάει ξανά στο Παπαδόπουλο, βάζει χέρια ο Ντάσκας, συγγνώμη ο Χαλδαίος, κρατούν κατοχή της Ντύρτους με 7 δευτερόλεπτα, λέει ο ρεφ. Σαράντου βλέπει τον Αθηναίο στην baseline, αυτός θα μπει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ από τον Κοσένα. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Αθηναίος. Μία εύστοχη βολή, 20-18. Μουζουράκης. Μίλσης. Το τρίποντο είναι άστοχο, μαζεύει ο Μπούρμπος, ο Παπαδόπουλος θέλει να τρέξει, βλέπει το Φωτόπουλο στην απέναντι πλευρά. Σαράντου, στην κορυφή είναι ο Αθηναίος, σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος, αμυντικό rebound για τον Βάστ. Με το Μουζουράκη να περνάει το κέντρο. Βλέπει πάσα δίπλα στον Κοσέδη, στο Διαμαντόπουλο, με συγχωρείτε. Χάνει αυτό την μπάλα, ο Σαράντου θέλει να τρέξει σε πληθυσμό. Φάουλ από τον Ντάσκα στην προσπάθειά του να κλέβει. Συγγνώμη, το Χαλδαίο. Τον έχω πει 30 φορές Ντάσκα το Χαλδαίο, μες τιμής. Θα πάει. Ελπίζω να μην κρατήσει κακία, με συγχωρεί. Ο Σαράντου έχει την μπάλα στα χέρια του για την Τύρτους. Σπάει στο πλάι, ο Παπαδόπουλος θα σηκωθεί για 3, 2 στα 2 ο Παπαδόπουλος, 20-21.
21 βλέπει το Μίλση στην απέναντι πλευρά. Διαμαντόπουλος γυρνάει, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Μπούρκος. Και ο Παπαδόπουλος θέλει να τρέξει στην απέναντι πλευρά. Φαβρί πάσα στον Φωτόπουλο στην baseline. Ο Σαράντου δεν θα σκοράρει από την πάσα του Αθηναίου. Φάουλ που θα κερδίσει ο Μουζουράκης από τον Μπούρκο. Με το Δαμίγο να μπαίνει στον αγώνα για την τρίτη Μπολόνια ξανά. Και το Μουζουράκη να αφήνει στο Μίλση. 20-21 το σκόρ, έχει περάσει ένα δίλεπτο και κάτι ψηλά στη δεύτερη περίοδο. Ο Χαλβαίος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπεις το πλάι το Μίλση, σηκώνεται για τρεις. Αυτός είναι άστοχος, αμυντικό rebound ο Φωτόπουλος, Παπαδόπουλος. Πασάρει ωραία στο Σαράντου, βάζει καλά ο Σαράντου, παίρνει και φάουλ, λέει ο ρεφ. Συγχωρείτε. 20-23 είναι το σκορ, time out από τον Γκαστ, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Γυρίσαμε από το time out. Ο Σαράντου είναι στη γραμμή των Βολόνια, να συμπληρώσει έμεσο τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Δεν υπάρχει διεκδίκηση, μπήκαν νωρίς μέσα οι παίχτες της Δίρτους, η κατοχή θα πάει στον Γκαστ. Δάσκας έχει την μπάλα στα χέρια του. Μουζουράκης κάνει το drive, σηκώνεται, αλλοιώνεται η προσπάθεια από το Σαράντου που βγάζει όμορφη άμυνα. Πολύ ωραία baseball πάσα από τον Αθηναίο στο Φωτόπουλο. Καλάθι για την Τύρτου, 20-25. Αθλητικό φάουλο Χαλβαίο στη συνέχεια. Θα πάμε στην απέναντι πλευρά για βολές του Παπαδόπουλου. Δεύτερο φάουλο για το Χαλβαίο και στη συνέχεια θα έχει και επαναφορά από το πλάι της Μπολόνια. 6-50 για το ημίχρονο, 20-25 είναι το σκορ. Ο Παπαδόπουλος θα τη γράψει την πρώτη βολή. Δίνει στον Μάτο αέρα 6 και τώρα 7 πόντων. Ο Σαράντου στην επαναφορά, βλέπει τον Αθηναίο, αυτός τον γυρνάει, δεν σκοράει ο Σαράντου, αλλά η μπάλα είναι για το Γκαστ, λέει ο ρεφ. Ο Αδαμαντίδης βλέπει τον Αναστασίνη, αυτός κλείνεται, βρίσκει πάσα απέναντι στο Μίλση. Αδαμαντίδης, Μίλσης. Σηκώνεται από την κορυφή άστοχα, μάχες για το rebound, η μπάλα είναι για το Γκαστ από τα χέρια του Σαράντου. Ο Αναστασίνης από την επαναφορά κινείται στην περιφέρεια, θέλει να βρει τον Τάσκα. Αυτός το Μίλση, drive foul θα πάρει ο Μίλσης από το Σαράντου. Δεύτερο φάουλ για την Τύρτους, με το προηγούμενο αντιαθλητικό συμπλήρωσαν ομαδικά οι παίχτες του Γκαστ. Το σκόρ είναι στο 20-27. Ο Γκαστ δεν έχει σκοράρει ακόμα στη δεύτερη περίοδο, είναι σχεδόν 4 λεπτά πλέον. Άποτες, ο Αναστασίνης βλέπει το Χαλβαίο, αυτός ψάχνει πάσα απέναντι στον Αδαμαντίδη, δεν ήταν καλή η μπάλα. Χαμένη κατοχή για τον Γκαστ και τσάμπα φάουλ στη συνέχεια. Τρίτο φάουλ για το Χαλβαίο ήταν αυτό. Είπα τσάμπα φάουλ γιατί στέλνει την Τύρτου στην απέναντι πλευρά για βολές από έχει συμπληρωμένα ομαδικά ο Γκαστ. Το 20-27 λοιπόν μπορεί να διευρυνθεί χωρίς ιδρώτα για την Τύρτου Βολόνια αν ο Σαράντου βάλει τις βολές. 6-0-2 μένει για το ημίχρονο. Ο Μουζουράκης πέρασε και πάλι στο παρκέ. Ο Σαράντου δεν είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 20-28. Ο Μουζουράκης έχει την μπάλα, βλέπει τον Αναστασίνη.
Μίλσης. Το σούτ είναι εύστοχο από το Μουζουράκι. 22-28. Πρώτο καλάθι για το ΓΑΣ στη δεύτερη περίοδο μετά από 4-15 στο δεκάλεπτο. Με τον Μπιάνα βρίσκει πολύ ωραία το Σαράτου ξεχασμένη στην baseline. 22-30. Μουζουράκης, Δάσκας, Αναστασίνης, Μίλσης. Παίρνει φάουλ ο Μίλσης από τον Πιά. Απ' έξω την μπάλα. Τρίτο ομαδικό για την Τύρτους, 5 και 10 για να τελειώσει το ημίχρονο. 22-30 είναι το σκόρο. Ο ρυθμός έχει πέσει λίγο στη δεύτερη περίοδο, ιδίως από την πλευρά του ΓΑΣ, μιας και ο Τύρτους έχει βάλει 13 πόντους σε 5 λεπτά. Φάουλ είναι αυτό από τον Αφηναίο στον Αταμαντίδη. Τώρα συμπληρώνει ομαδικά και η Τύρτους στο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Από εδώ και πέρα ό,τι φάουλ δούμε είναι φάουλ βολών για τις δύο πλευρές. Ο Αταμαντίδης πατάει στο σούτ του. Ο Μίλσης παίρνει επιθετικό rebound, κάνει το drive. Βρίσκει το Μουζουράκι. Αναστασίνης, πολύ ωραία κίνηση, αλλά δεν θα σκοράρει ο Αφηναίος, βλέπει το πια. Αυτός ψάχνει το Σαράντου, λέει άστα από το Σαράντου, υποδειγματικός εθνιδιασμός για την Τύρτους Μπολόνια, 22-32. Η Τύρτους Μπολόνια, η οποία φημίζει Λερναία Ίδρα, σήμερα είναι στο γήπεδο με το δεκάδα και μάλιστα όχι τυχαία το δεκάδα, με πολύ καλούς παίχτες. Ο Αταμαντίδης κάνει μια ωραία κίνηση, επιθετικό rebound ο Μουζουράκης. Ο Αναστασίνης θέλει να διεισδύσει, βλέπει τον Τάσκα, σηκώνεται, αυτός κόβεται. Αταμαντίδης δεν έρχεται σκορ για τον Γάστα, αλλά η μπάλα είναι δικιά του με 7 δευτερόλεπτα. Έλεγα ότι τύριο θυμίζει Λερναία Ίδρα, έχει ρόστερ 12 παιχτών σήμερα στο γήπεδο. Έχει τον Τόλια, τον Παπαδόπουλο, τον Αφηναίο, τον Σαράδη, τον Χριστόπουλο, τον Θεοδωρόπουλο, τον Φωτόπουλο. Και λείπουν και ο Τσιλάδης, λείπει ο Ράνης, λείπει ο Μαθιουδάκης. Είναι απίστευτο το ρόστερ που έχει φέτος η Τύρτους Μπολόνια. Ο Πιάς βλέπει το Σαράντου, αυτός θα κάνει το drive. Πολύ όμορφη ενέργεια από το Σαράντου. Καλάφι, 22-34, αρχίζει να ξεφεύγει η Τύρτους Μπολόνια. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Βάσκη. Ο Μίλσης βγάζει μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. 24-34, με τον Πιά να έχει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να βρει τρόπο να ξεκολλήσει ο Γάς στην επίθεση. Ο Αφηναίος αφήνει στο Βαμίγο. Πιάς, Φωτόπουλος από μέσα απόσταση. Εφαμπή μπάλα, παλεύει για το rebound ο Ντάσκας. Η κατοχή είναι για τον Γάς, λέει ο ρεφ. Άλλαγες για τις δύο ομάδες. Ο Διαμαντόπουλος και ο Κοσένας θα μπουν στον αγώνα, με τον Αναστασίνη και τον Ντάσκα να πηγαίνει στον πάγκο. Απ' την άλλη θα μπει ο Τόλιας αντί του Φωτόπουλου. Ο Μίλσης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Διαμαντόπουλο, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. 26-34 από τους 12 στους 8 ο ΓΑΣ. 3-0-5 για το ημίχρονο. Σαράντου στη γωνία η μπάλα, ξανά εκεί το τρίποντο είναι άστοχο για την Τύρτους. Παλέτε ο Σαράντου, αλλά τα χέρια του μπάλα θα βγει έξω. Αλλαγή, άλλη μία, ο Χριστόπουλος θα μπει στον αγώνα. Θα αλλάξει τον Αμίγο που έχασε το τρίποντο λίγο νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι βγήκε γι' αυτό, απλά το θυμήθηκα και το είπα. Ο Μίλσης από την επαναφορά για τον Γάστ. Βυσδί, βλέπει τον Αδαμαντίδη, με συγχωρείτε, στο πλάι. Απέναντι είναι ο Κοσένα, στο τρίποντο είναι άστοχο, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Όμως βλέπει τον Αδαμαντίδη, μπαίνει στη ρακέτα. Πω! Δύναμη της φύσης είναι ο Αδαμαντίδης, απίστευτος όταν μπαίνει στη ρακέτα. 28-34. Χριστόπουλος. Καραγιάννης, Πιάς για τρεις, σκοράρει ο Λομόναχος από την αρχή ως το τέλος της επίθεσης. Ήταν ο Πιάς. Δεν έχουν την πολυτέλεια να τα κάνουν αυτά οι παίκτες του Βάστ κοντρά στην Τύρτους Μπολόνια, γιατί απέναντι στους πρωταθλητές αυτά τα πληρώνεις, όπως φάνηκε και σε αυτή τη φάση. Ο Μίλσης
κατεβάζει στο πλάι μπάλα, Διαμαντόπουλος. Μίλησης από μέση απόσταση, είναι άστοχος, μαζεύω Τόλιας, αμυντικό ριμπάντο, πια θέλει να βρει το Χριστόπουλο, όχι δεν είναι δυνατή η μπάλα. Κλέβει ο Διαμαντόπουλος και ο Αταμαντίδης θέλει να διεισδύσει. Κλείνεται, σηκώνεται από το επιθετικό ριμπάντο, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Φάουλ από τον Καραγιάννη. Δεύτερο για τον Καραγιάννη, όπως λέγεται. Η πρώτη βολή είναι άστοχη για τον Αδαμαντίδη, έχει δικαίωμα για άλλη μία, ενώ μένει 1-40 για το πρώτο ημίχρονο. Πάνω που είχαν ρίξει τη διαφορά στο μισό οι παίχτες του Χάς, τους 6 πόντους δέχτηκαν το τρίποδο του πια και είμαστε πάλι στους 9 με τη δίδυνα και την μπάλα στα χέρια της. Ο Σαράντου έχει στην περιφέρεια την μπάλα, βρίσκει τον Τόλια, ξανά Σαράντου. Πολύ καλή άμυνα από τον Χάς στον Καραγιάννη, αυτός θα πάρει όμως την μπάλα και πάλι, δεν θα σκοράρει. Οι μάχες βγάζουν τον Χάς στην νικητή με τον Μουζουράκη να περνάει το κέντρο. Μίλσης. Μουζουράκης, Κοσένας, Αδαμαντίδης. Βλέπεις το πλάι του Μουζουράκη, σηκώνεται για τρεις αυτός. Παλέπει ο Αδαμαντίδης, δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Η κατοχή είναι για την Τύρτη στην ώρα που μπήκαμε πλέον στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Ο Χριστόπουλος τρέχει στην απέναντι πλευρά. Βλέπει τον πιά στο πλάι. Απέναντι στον Τόλια η μπάλα. Αυτός πάει έξω. Χριστόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Το συγγνώμη, ο Σαράντου ήταν για τρεις. Άλλο ένα επιθετικό για την Τύρτη. Βήματα είναι αυτά από τον Τόλια. Διαμαντόπουλος, 40 δεύτερα ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Μουζουράκης. Μίλσης, κάνει βήματα για αυτός με τη σειρά του. Χαμένη κατοχή για τον Χάστη, 27 δευτερόλεπτα, τα 24 έστι τύρτους. Δεν θα τα χρειαστεί όμως. Ο Πιάς βρήκε μια τρομερή πάσα στην απέναντι πλευρά στο Σαράντου. Ο Σαράντου τελειώνει τη φάση. 28-39 στο συνέπι 13 που στο τελευταία 10 δεύτερα τώρα του ημιχρόνου αγγίζει τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε στο πρώτο μέρος. Ο Κοσένας θέλει να βρει το Διαμαντόπουλο. 3-2, προλαβαίνει το χρόνο, καλάθι για το Γάστ στο τέλος του πρώτου μέρους. 30-39, σε λίγο μαζί για την επανάληψη. Γυρίσαμε στην Καλυθέα, ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος των αγώνων ανάμεσα στην Τύρτους και τον Γάστ. Η Τύρτους καταφέρει να χτίσει μια διαφορά 9 πόντων από το πρώτο μέρος, καθότι ήταν καταπληκτική στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο κέρδισε με σκορ 10-22. Κρατούν κατοχή τώρα οι παίκτες της Τύρτους. Από το πρώτο φάουλ στην επανάληψη, ο Καραγιάννης θέλει να βρει έξω το Χριστόπουλο. Αυτός θέλει να πασάρει προς την baseline. Ο Χαλδαίος κόβει με τα πόδια, επαναφορά για την Τρίτους. Νέο 14, ο Χριστόπουλος πηγαίνει αυτήν στο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος βλέπει τον Αμίγο. Χριστόπουλος, το Φωτόπουλο, όμορφη κίνηση, καλά φύγε από την Πολώνια. 30-41. Αναστασίνης έξω η μπάλα. Ο Κοσένας τώρα κλείνει στα χέρια του. Εύστοχο το τρίποδο για τον Κοσένα. 33-41. Χριστόπουλος. Παπαδόπουλος. Φωτόπουλος βλέπει το Χριστόπουλο στο πλάι, αυτό σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Διαμαντόπουλος και ο Μουζουράκης θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Αναστασίνης, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι όμως, η κατοχή θα πάει στην Τύρτη, λέει ωραία.
και ο Παπαδόπουλος είναι στην απέναντι πλευρά. Βλέπει το Χριστόπουλο, αυτό το Φωτόπουλο, Καραγιάννης, έξω η μπάλα. Δαμίγος για τρεις είναι άστοχος, μαζεύει ο Φωτόπουλος και σκοράρει. 33-43, ξανά στους 10 το παιχνίδι με τον Αναστασίδη να περνάει το κέντρο του γηπέδου. Καλδαίος, θα κλέψει ο Χριστόπουλος, θέλει να τρέξει την ομάδα του. Φτάνει στο lay-up και σκοράρει, είναι απίστευτα γρήγορος ο Χριστόπουλος. 33-45. Αναστασίδης. Συγχωρείτε. 21. Θέλει να βρει το Μουσβουράκι, παίρνει φάουλα από το Χριστόπουλο. Αυτός 7 και 37 για να τελειώσει η πρώτη. Η τρίτη περίοδος. Ο 21 βλέπει το Μουσβουράκι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αναστασίνης σουτάρει υπό πίεση χρόνου. Αμυντικό rebound ο Καραγιάννης. Ο Χριστόπουλος θέλει να τρέξει. Στην απέναντι πλευρά σηκώνεται σκοράρι ο Χριστόπουλος. 33-47, 6-0 το σερί της διεύθυνσης αυτή τη στιγμή με τον Μουζουράκη να αφήνει σαν Αναστασίνη. Ο Σένας. Βεβαίως σηκώνεται άστοχα, αμυντικό ριμπάντο Χριστόπουλος, καταπληκτική πάσα στην απέναντι πλευρά στο Παπαδόπουλο που δεν θα σκοράρει. Πάσα quarterback έκανε ο Χριστόπουλος αυτή τη φάση, τρομερό. Διαμαντόπουλος έξω η μπάλα, το τρίποντο είναι άστοχο για τον Χάς, το Χριστόπουλος μαζεύει, βλέπει το Φωτόπουλο ολομόναχο. Play-up αυτή τη φορά για την Τύρκους, time-out για τον Γκάς, 33-49 με την Τύρκους να πιάνει για πρώτη φορά διαφορά 16 πόντων. Γυρίσαμε από το time-out. Ο Γκάς έχει την επαναφορά μετά τον εκπιασμό που δέχτηκε λίγο νωρίτερα. Ο Αναστασίνης θα περάσει και λίγο για την ομάδα του. Θέλει να βρει τον Αδαμαντίδη, κλείνεται αυτός, κόβει. Καραγιάννης, φάουλ από το Μουζουράκι. Παπαδόπουλος. Δυσδύ, η μπάλα θα φτάσει ξανά σε αυτόν. 8 δευτερόλεπτα έχει Τύρτους για 3, ο Παπαδόπουλος είναι άστοχος μαζεύοντας κασά με την rebound. Ο Μουζουράκης θα περάσει το κέντρο για την ομάδα του. Βλέπει τον Αδαμαντίδη, αυτός τον Ντάσκα. Θέλει να τον βρει στο γύρισμα, πολύ ωραία πάσα. Θα πάρει φάουλο ο Αδαμαντίδης, θα πάει στη γραμμή των βολών. Στις 2 από τον Αδαμαντίδη, αμυντικό rebound για την Τύρκους ο Δαμίγος. Ο Παπαδόπουλος βλέπει το Φωτόπουλο, αυτός το Χριστόπουλο σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Διαμαντόπουλος. Μουζουράκης. Περνάει το κέντρο ο Μουζουράκης. Αδαμαντίδης. Ο Μίλσης θέλει να διεισδύσει, σηκώνεται πολύ δύσκολη προσπάθεια, παλεύει ο Αδαμαντίδης, η κατοχή είναι για την Τύρκους Μπολόνια. Χριστόπουλος,
Ακριβώς το πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, 34-49 με το σκορ. Ο Καραγιάννης έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει πάσα στην περιφέρεια και είναι από Παπαδόπουλος. Ο Δαμίγος αφήνει στο Χριστόπουλο, αυτός θα σκοράρει με ένα φλόατερ, 34-51. Ο Μίλσης περνάει το κέντρο. Αδαμαντίνης κλείνεται, σηκώνεται, σκοράρει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι ο Αδαμαντίνης. 36-51. Καραγιάννης θα σηκωθεί μέσα από τη ρακέτα, δεν θα χάσει το καλάθι, 36-53. Μουζουράκης, Διαμαντόπουλος ξανά στο Μουζουράκη, κάνει τον drive, όμορφη κίνηση, καλάθι, 38-53. 3:50 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, με τον Παπαδόπουλο να κατεβάζει για την Τύρτους, βλέπει πάσα στο πλάι στη ρακέτα, ενώ Καραγιάννης καλάθι και φάουλ. Από τον Καραγιάννη 38-55, 3:41 για το δεκάλεπτο, με τον Αδαμαντίδη να κάνει το φάουλ και τον Καραγιάννη να πηγαίνει στη γραμμή των βολών για ένα ζευγάρι, τη στιγμή που ο Θεοχωρόπουλος μπήκε για πρώτη φορά στον αγώνα για την Τύρτους Βολόνια. Μόνο ο Χαλκιάς δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής από το σημερινό της ρόστερ. Ο Καραγιάννης δεν θα βάλει την πολύ, δεν υπάρχει διεκδίκηση για τον έρμπολ. Ο Διαμαντόπουλος θα περάσει το κέντρο για τον Γκάστ. Μουζουράκης, Δάσκας, ξανά Μουζουράκης. Βλέπει τον Δάσκα στη ρακέτα, όμορφη κίνηση, παίρνει φάουλ. Ο Δάσκας θα πάει στη γραμμή, νομίζω. Τρίτο φάουλ για τον Καραγιάννη είναι αυτό. 3:20 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Δάσκας είναι για ένα ζευγάρι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πρώτη βολή είναι άστοχη για τον Δάσκα, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Έξω και η δεύτερη, αμυντικό ριμπάντο, Αθηναίος αφήνει στο Σαράτη. Ντράιβ από Σαράτη, θα του φύγει πάλι. Ο Διαμαντόπουλος θα κλέψει, ο Αδαμαντίνης αφήνει στο Μουζουράκη. Αδαμαντίδης κάνει το drive, βήματα χρεώνεται, χαμένη κατοχή για τον Γκάστ. Η μπάλα και πάλι στην Βολόνια με 2:55 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και το μάθημα στους 17 πόντους, έχει ανεβάσει πολύ τη διαφορά η Τύρτους στην τρίτη περίοδο, από τις 9 που κλείσαμε το ημίχρονο. Σαράντι βλέπει τον, συγγνώμη, τον Θεοδωρόπουλο στην baseline, αυτός τον Αθηναίο, σηκώνεται, σκοράρει ο Αθηναίος. Ο Μίλσης θα περάσει το κέντρο για τον Χαστ. Δάσκας. Χαμηλά λέει ο ρέφερι το φάουλ, οπότε θα πάει από το πλάι, μπάλα του baseline δηλαδή, 38-57. 2:24 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Μίλσης βλέπει το Μουζουράκη στην περιφέρεια. Ο Μουζουράκης θα σηκωθεί για τρεις και θα σκόραρει. 41-57, το συν 19 της τύπης ήταν η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο μάτς, με το Θεοδωρόπουλο να κατεβάζει. Ο MVP του προδιετίας τελικού του Α1 του πρωταθλήματος, τότε κατέξει τον τίτλο με τους Κυπριακούς. Τώρα φοράει τα χρώματα της Τύρτους Μπολόνια στο πρωτάθλημα, η Κυπριακή φέτος δεν κατέβει. Ο Δάσκας έχει την μπάλα στα χέρια του, ψάχνει να βρει τον Αθηναίο, ψάχνει να βρει Διαμαντόπουλο, κόβει ο Αθηναίος. 1:00
44 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Η επαναφορά με τον Τάσκα να βρίσκει τον Διαμαντόπουλο στην περιφέρεια. Ο Μίλσης είναι στην απέναντι πλευρά τώρα. Βλέπει τον Τάσκα φάουλ από την Αθηναίο. Θα πάει στη γραμμή των πολλών. Ο Τάσκας 41-57 είναι το σκορ. Η ομάδα του είναι πίσω με 16 πόντους. Συμπληρωμένα ομαδικά. Έχουμε γι' αυτό θα πάει στις πολλές ο Τάσκας. Η πρώτη είναι άστοχη για τον Γάστ που έχει χάσει πάρα πολλές βολές σήμερα. Μέσα η δεύτερη, 42-57. Ο Τόλιας βρίσκει τον Μπούρμπο. Αυτός αφήνει στο 40. Στην baseline στον Αθηναίο. Ο Αθηναίος θα σκοράρει αμέσως. 42-59. Τάσκας. Έχουμε φάουλ από το 40, λέει ο ρεφ. Βολές και πάλι για τους παίχτες του Γάστ. Με τον Τάσκα ξανά. Το σκόρ είναι 42-59. Τρομερό το τελείωμα του Αθηναίου στην προηγούμενη φάση. Ο Αθηναίου κάνει υποδειγματικό. 2-2 τώρα από τον Τάσκα. Με συγχωρείτε, κάνει υποδειγματικά τελειώματα ο Αθηναίου στη ρακέτα. Οι υποδοχές της μπάλας του είναι απίστευτες. Στο σημείο που θα πιάσει την μπάλα, τα χέρια του μετά αμέσως ανεβαίνουν. Δεν πάνε ποτέ προς τα κάτω. Και έτσι έχει πάρα πολύ γρήγορα τελειώματα. Και είναι πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Χαμένη κατοχή τώρα για την Τύρτους. Άπαξ και πιάσει την μπάλα από την πάσα. Ο Αθηναίος είναι σχεδόν σίγουρο θα προλάβει τον αντίπαλό του και θα τελειώσει. Θα πρέπει ο αμυντικός που τον μαρκάρει να είναι από πριν διαβασμένος ότι θα πρέπει να μαρκάρει αμέσως ψηλά, γιατί δεν θα κατεβάσει την μπάλα για να την ελέγξει. Τώρα θα χάσει ένα εμβλιασμό ο Σαράντου. Ο Μουζουράκης ψάχνει πάσα στην απέναντι πλευρά. Κλέβει ο Αθηναίος που κατάλαβε την μπάλα. Ο Σαράντου θα σηκωθεί για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ. Ο Μουζουράκης θα κλέψει άλλη μια φορά η Τύρτους Μπολόνια. Απρόσεχτη η πάσα. Συγγνώμη, ο Τάσκας της Ελβά. Απρόσεχτη η πάσα προς τον Αδαμαντίδη. Μια επίθεση για να τελειώσει η περίοδος. 12 δευτερόλεπτα το σκορ είναι στους 15 για την Τύρτους Μπολόνια. Σαράντου ψάχνει τον Τόλια στην ρακέτα. Ωραία η προσποίηση του Τόλια. Φάουλ από τον Τάσκα. Δεν είχε ομαδικά ο Γάστο, οπότε η μπάλα θα πάει από την baseline. Time out από το Χαλκιά σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out της Τύρτους. 3 δευτερόλεπτα έχει για να βάλει το καλάθι. Ο Θεοδωρόπουλος θα πάρει φάουλ από τον Διαμαντόπουλο από την επαναφορά. Πάρα πολύ ωραία η κομπίνα που έβγαλε η Τύρτους Μπολόνια σε αυτή τη φάση. Πρώτη βολή είναι εύστοχη από τον Θεοδωρόπουλο. Η δεύτερη είναι άστοχη. Ο Αθηναίος θα πάρει επιθετικό rebound και θα σκοράρει στην εκνοή της περίοδου. Η Τύρτους κατάφερε να πάρει φάουλ, να βάλει μια βολή, να πάρει επιθετικό rebound και να σκοράρει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα στο τέλος της περίοδου. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε για την τέταρτη περίοδο στην Καλλιθέα. Ο Μίλσης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Διαμαντόπουλο δίπλα του. Αυτός αφήνει στον Τάσκα. Διαμαντόπουλος. Συγχωρείτε. Χαμένη κατοχή από τη λάθος πάσα για τον Γάστ. Ο Τόλιας είναι μπροστά. Βλέπει τον Χριστόπουλο δίπλα του ξανά. Αυτός θα του επαναφέρει. Σούτ από μέση απόσταση άστοχο για την Τύρτους. Ο Μίλσης θα βρει το Χαλδαίο. Πολύ ωραία πάσα, πολύ καλό τελείωμα. Καλάθι για τον Γάστ. Με τον Παπαδόπουλο τώρα να περνάει το κέντρο. Αυτός έχει την μπάλα στο πλάι, θα σηκωθεί.
Άστοχα παλεύει ο Τόλιας, η μπάλα μένει στην Τύρ της Βολόνια, λέει ο ρεφ. Ο Χριστόπουλος βλέπει τον Τόλια, ξανά στο Χριστόπουλο στο πλάι μπάλα, σηκώνεται από μέσα απόσταση, είναι εύστοχος. Ρολάρει σωστά η μπάλα στο Στεφάνια, τις τροφές που είχε, μπαίνει μέσα, 46-64. Ο Μίλσης είναι στην απέναντι πλευρά, βλέπει το Χαλδαίο. Μίλσης για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ο Αφηναίος. Παπαδόπουλος βλέπει τον Τόλια, μπαίνει στη ρακέτα, γυρνάει, κλείνεται, πολύ ωραία το Διαμαντόπουλο, αλλά τρομερό τελείωμα από τον Τόλια που θα ανεβάσει το παιχνίδι στους 20 πόντους για την Τύρ της Μπολόνια, με το Μίλση τώρα να κατεβάζει. Θα περάσει το κέντρο Μίλσης, βλέπει στο πλάι τον Αναστασίνη. Αυτό στο Ντάσκα, σηκώνει τον Ντάσκα, σας το χαμαζεύει ο Αφηναίος. Χριστόπουλος πολύ γρήγορα στον εκβιασμό, αμυντικό rebound ο Αναστασίνης. Θα περάσει και το κέντρο, αλλά θα του κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Τύρτους. Ο Χριστόπουλος θέλει να επιτεθεί ξανά. Βλέπει τον Παπαδόπουλο, Τόλιας. Αφηναίος τρίποντο από τα 9 μέτρα. Ο Φεβορόπουλος επιθετικό rebound, σκοράρει. 46-68 στους 22 εντύπωση της Μπολόνια, που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι μετά την πρώτη περίοδο. Ανεβάζει συνεχώς τη διαφορά. Ήταν στους 9 στο ημίχρονο από το μείον 3. Ήταν στους 18 στο τέλος της 3ης περίοδου. Ο Ντάσκας τώρα θέλει να διεισδύσει. Κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια ο Ντάσκας και σκοράρει. 48-68. Παπαδόπουλος στη ρακέτα, το καλάθι από τον Αφηναίο. Με συγχωρείτε για την κάμερα του Τύρ της Μπολόνια. Ο Μίλσης κατεβάζει για τον Γάς. Το Μάς θα πάει και πάλι στους 22 πόντους. Ο Τάσκας βλέπει το Χαλδαίο. Μίλσης από την κορυφή, είναι άστοχος, μαζεύει ο Τόλιας. Ο Παπαδόπουλος θα κατεβάσει. Σπάει στο πλάι, Θεοδωρόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι για τον Θεοδωρόπουλο. 48-72. Τάσκας, μένουν ακόμα 6 και 15 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αναστασίνης για 3, Ολομόναχος 51-72. Με συγχωρείτε. Ο Παπαδόπουλος κατεβάζει. Θεοδωρόπουλος κρατάει την μπάλα, κάνει μεταφορά όμως. Πάμε φορά από το πλάι για τον Γάστ. Από το άλλο πλάι τελικά. Ο Αδαμαντίδης αφήνει στο Μίλση. Κάνει drive, παίρνει foul. Από τον Σαράντου, τρίτο foul του Σαράντου. 5-34 για να τελειώσει ο αγώνας, 51-72 είναι το σκορ. Ο Μίλσης θα γράψει την πρώτη βολή. Με τη δεύτερη θα μειώσει, όχι δεν μπαίνει, δεύτερη μπήκε, βγήκε η μπάλα το καλάθι. Ο Αφηναίος αφήνει στο Σαράντου. Το μάτς είναι στους 20-52-72. Ο Αφηναίος τώρα θα στη ρακέτα, θα σκοράρει, 52-74. Μίλσης. Ο
Αναστασίνη σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Πιάς, θέλει να βρει μπροστά του Σαράντη, είναι πάρα πολύ δυνατή μπάλα. Χαμένη κατοχή για την Τύρτους. Ο Μίλσης θα πάει στην επαναφορά για τον Γκάστ. Θα αφήσει στον Αναστασίνη. Δεύτερο πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο, τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Με τον Μίλσης να έχει την μπάλα στα χέρια του. Βρέχει τον Αδαμαντίδη στη ρακέτα, δεν καταφέρνει αυτός να φτάσει την μπάλα, ήταν ψηλή η πάσα. Με τον Χριστόπουλο να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά για την Τύπης Μπολόνια. Σαράντου, Καραγιάννης. Βήματα από το Σαράντου, χαμένη κατοχή. Μετά τις αλλαγές, συνέχεια στο παιχνίδι με το Μουζουράκι να κατεβάζει για τον Γκάστ. Περνάει το κέντρο, σηκώνεται κατευθείαν για τρεις, δεν γράφει rebound. Ποιος rebound, ο Χριστόπουλος για την Τύρη της Μπολόνια, βλέπει τον Σαράντου. Αυτός στον Καραγιάννη, σκοράρει ο Καραγιάννης, 52-76, 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας και κάτι λίγο. Ο Μουζουράκης αφήνει στο Διαμαντόπουλο. Αδαμαντίδης σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound, ο Πιάς θέλει να βρει το Χριστόπουλο μπροστά, είναι πολύ ωραία η πάσα. Ο Χριστόπουλος σκοράρει, 3-40 ακόμα για το τέλος, 52-78. Διαμαντόπουλος θα σηκωθεί, όμορφη κίνηση, ωραίο καλάφι, 54-78. Αφινέως για τρεις, όχι, μαζεύει ο Μουζουράκης αμυντικό rebound. Βλέπει τον Αδαμαντίδη. Αυτός θέλει να κάνει τη δίσδυση, σηκώνεται άστοχα, rebound ο Αφινέως. Χριστόπουλος στη ρακέτα στον Καραγιάννη, σκοράρει ο Καραγιάννης, 54-80. 3-0-2 για το φινάλε. Μουζουράκης. Drive, η μπάλα έξω. Διαμαντόπουλος μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Πιάς. Το κλείνει ο Αδαμαντίδης στο πλάι, καταφέρνει, περνάει, πάσα στο Θεοδωρόπουλο. Ο Πιάς αφού δεν πίεσε κάποιος άλλος, μόνο ο Αδαμαντίδης. Θεοδωρόπουλος. Φωτόπουλος σηκώνεται, σκοράρει, 54-82. Ο Αναστασίνης περνάει το κέντρο του γηπέδου. Χαλβαίος. Μουζουράκης αφήνει στον Αναστασίνη. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις, είναι άστοχος. Έξω η μπάλα, τελευταίο δίλεπτο στον αγώνα. Η κατοχή είναι της Τύρτους. Με τον Πιάνα ψάχνει άλλη μια μακρινή παλιά. Η μπάλα θα πάει πάνω στο Διαμαντόπουλο. Με το Μουζουράκη τώρα να θέλει να επιτεθεί. Θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Μουζουράκης. 1-44 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Χαμένο και το follow από τον Αδαμαντίδη παρά την όμορφη προσπάθεια που έκανε στο επιθετικό rebound. Ο Βαμίγος στην απέναντι πλευρά, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Μουζουράκης. Φτάνει στο drive, θα βάλει καλάθι, 56-84.
Γιάννης, φάουλ έχουμε από τον Αβαμαντίδη, λέει ο ρεφ. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Καραγιάννης. Η πρώτη βολή και η δεύτερη είναι αστοχή. Μαζεύει ο Διαμαντόπουλος. Ο Μουζουράκης θέλει να κατεβάσει. Βλέπει τον Αναστασίνη. Αυτός κινείται στην περιφέρεια. Παίρνει φάουλ. Απ' έξω θα πάει μπάλα. Ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι είναι στους 29 πόντια της Μπολόνια που κάνει άλλη μια απίστευτη εμφάνιση για να φτάσει στο 10-0 φέτος. Διαμαντόπουλος βλέπει το Μουζουράκι. Βήματα από τον Αναστασίνη. Χαμένη κατοχή για την ομάδα του με 54 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα και την Τύρτης Μπολόνια να έχει άλλη μία κατοχή. Ο Πιάς βλέπει το Φωτόπουλο. Θεοδωρόπουλος σηκώνεται για 3. Είναι εύστοχος. 56-88. Ο Μουζουράκης θα περάσει στο κέντρο για τον Γκάστ. Βλέπει το Διαμαντόπουλο. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Τρίποντα το Μουζουράκη. Άστοχο. Μαζεύει ο Αδαμαντίδης. Δεν θα τελειώσει. Πρέπει να το έκανε και φάουλο ο Καραγιάννης. Νομίζω τον έσπρωξε από πίσω. Ο Πιάς ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Κόβει ο Μουζουράκης. Μένουν 8 δευτερόλεπτα στην Τρίτη Μπολόνια και στον αγώνα κιόλας. Ο Φωτόπουλος θα βάλει ένα καλάθι από το πλάι. 6 ήταν τα δευτερόλεπτα, τώρα είναι 5. 4 ακόμα κάτι. Ο Δαμαντίδης από την επαναφορά δεν νομίζω να κάνει κάτι. Αφήνει την μπάλα, 56-90. Η Τρίτη Μπολόνια πηγαίνει στο 10-0. Ρίχνει στο 1-9 τον Γκάστ. Καλή συνέχεια.